Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 2-2, πράγμα που σημαίνει πως όποια ομάδα κερδίσει αυτό το γύρο, κερδίζει και την ασυλία μαζί με το έπαθλο φαγητού, τις χιλοπίτες με την ντομάτα κονκασέ. Τσάμις έτοιμος, ναι. Αλέξανδρε έτοιμος, ναι, ναι. Γιαννούλα έτοιμος, Χρήστο έτοιμος. Ναι. Εξαιρετικά. 3, 2, 1. Έλα, έλα. Φύγατε. Το χέρι σου. Κόντρα, μπράβο. Πάμε. Τελευταίος γύρος, τελευταίος πόντος. Μάγερα. Χρήστο, τον πιέζεις. Μπράβο. Σίγουρα τώρα πρέπει να τα παίξουμε όλα για όλα. Με τον Γιαννούλα έχουμε καλή χημεία, οπότε το βρίσκουμε πάρα πολύ καλά και το πάμε και τέλεια. Είναι καλό σου, μάγειρας. Παιδιά, μην μιλάτε από κάτω. Άστε. Πρόσεχε, παιδιά. Άγιε, Χρήστο, κοίτα μπροστά σου. Με κουβάει. Ε, Γιώργο, μπράβο, σε μένα πρέπει να έρθεις. Έλα σε μένα, μπράβο. Πάμε, παιδιά, πάμε. Μπράβο, ρε παιδιά, τους φτάσατε, μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Μια μικρή διαφορά που είχαν οι πράσινοι, την κάλυψαν, μπράβο, οι γαλάζιοι. Πάμε. Είστε λίγο ένα τσακ πίσω. Πάμε. Μπροστά, μαζί είστε, πάμε. Σου άνοιξε. Πίεση, κάνε πίεση. Πάμε, παιδιά, ωραίοι. Ένα λεπτό έχει περάσει. Μπράβο, Γιαννούλα. Κράτα το. Πρώτο για τους πράσινους. Έκα πιο γρήγορα! Ναι! Εσείς! Πιο γρήγορα, Νίκο. Κάτω το πρώτο για τους γαλάζιους. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Πάμε ξανά, βγει όσο κεντρωμένοι λίγο. Μας πέφτει η στάμνα, σπάει και σπάει και η ψυχολογία μου αρκετά εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι. Έχει περάσει 1,5 λεπτό. Κατέβασε το. Πάμε να κάνουμε ρεκόρ. Σιγά-σιγά. Γιώργο! Κοίτα με εμένα. Κάνεις focus στο κιούπι, οκ. Στο κιούπι πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Πάμε. Τις τελευταίες μέρες με τον Τζάμι δεν έχουμε μιλήσει και πάρα πολύ με αυτά που έχουν γίνει στο σπίτι. Σίγουρα θέλει να τα πας καλά με τον άλλον στη συγκεκριμένη δοκιμασία για να έχεις απόλυτη συνεννόηση και συγκέντρωση. Υπάρχει μεγάλο άγχος, δεν θέλουμε να χάσουμε την ασυλία με τίποτα γιατί θα είναι η τρίτη που θα χάνουμε και σίγουρα θα θέλουμε να βάλουμε και κάποιο παίχτη πάλι για μονομάχο. Πάμε, γυρίζω. Γυρνά και εσύ, μαζί. Γεια σου. Μπράβο, λε παιδί. Μπράβο, κάτω. Δεύτερο για τους πράσινους. Τρέξε. Πίεζε συνέχεια. Πιέζω. Έχουν περάσει 3 λεπτά. Γίνα από εδώ, γίνα από την άλλη. Ηρεμία. Χρησιμοποίησε το μουστάκι για ισορροπία. Πίεζε. Πρώτο και για τους γαλάζιους επάνω. Ήρεμα, ρε εσύ! Ήρεμα! Περίμενα, δεν είμαστε. Όχι, του βλέπω τώρα, έκατσε. Έκατσε τώρα. Έχει κάτσει τώρα. Το ρίχνεις και βλέπω. Θα πέσει, Άλεξ. Άλεξ, δεν το έχετε πιάσει καλά, ρε παιδιά. Πίστευα ότι θα το έχουμε. Εντάξει, ο Γιώργος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι το last point το έχει. Πιο γρήγορο πάλι. Ακούμα το πάνω στο ξύλο. Σιγά Γιαννούλα, το πήραμε. Μπράβο, Λεβέντη μου. Έλα. Σολιά μου. Έλα. Ήρεμα. Πιο σιγά. Το ξύλο. Και έλα. Του σέπεσε. Κάτσε ρε. Περίμενε. Έλα, τι σέπεσε εμένα. Κρίμα. Έλα. Δύο, πόσο να βάλει, δεν έχει άλλο. Στο ξύλο έπρεπε να το πατήσεις. Είναι η τρίτη ασυλία που χάνουμε. Σκέφτομαι ότι πάλι ένας παίκτης μας θα είναι μονομάχος. Όποιος και αν είναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Υπάρχει μια απογοήτευση. Δεν πειράζει, έλα. Δεν πειράζει. Πράσινη ομάδα! Πράσινη ομάδα! Θέλαμε πάρα πολύ αυτή τη νίκη και για να μην κινδυνεύσει κανένας από την ομάδα και για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ψυχολογία την ανεβασμένη, γιατί έρχονται δοκιμασίες οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες και πιστεύω πως από εδώ και πέρα, όποια δοκιμασία συλλάς και να χάνεις, θα υπάρχει σημαντικός παίκτης που θα είναι μονομάχος. Λοιπόν, παιδιά, στον τελευταίο γύρο κρίθηκε η σημερινή δοκιμασία συλλίας μαζί με το έπαθλο τις χιλοπίτες με την κονκασέ ντομάτα, εκεί όπου η πράσινη ομάδα ήταν και πιο γρήγορη και πιο σταθερή και κερδίζει αυτή τη δοκιμασία συλλίας. Μπράβο. Είμαι ο παίχτης που έφερα 2 πόντους σήμερα στην ομάδα.
πήραμε την ασυλία, το σημαντικότερο είναι αυτό. Και στα καπάκια ένα έξτρα γεύμα σήμερα με τα ζυμαρικά μας και τις σάλτσες μας. Και με τους γαλάζιους δίνουμε ραντεβού το βράδυ στο σπίτι, γιατί από τη γαλάζια ομάδα θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος για αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, ναι. Ραντεβού το βράδυ, καλή ξεκούραση, καλή απόλαυση, να είστε καλά, ναι. Την αγάπη μου. Επειδή τώρα είναι και οι δύο προστατευμένοι, και η Ελένα και ο φίλος, ο ένας έχει πάρει την συλλήγα τους 10, η Ελένα είναι αρχηγός, δεν βγαίνει. Τους έχει κάτσει φάση τόσο ωραία, ο ένας καλύπτει τον άλλον, σώθηκαν και οι δύο. Αυτοί οι δύο που ήταν φύγουν από τους πρώτοι, αλλά μένουν τελευταίοι. Ρε παιδιά, δεν το αντέχω για μια ακόμη φορά στο βούλο σε εμάς. Δηλαδή, είναι η τρίτη φορά σε ρί. Τρίτη φορά σε ρί, πραγματικά, είναι αδιανόητο. Τρίτη σε ρί. Η Έλληνα δεν έλεγε ότι θα φύγει και ο τελός. Γιατί δεν έχει φύγει ακόμα.